Καθώς οι Ισραηλοί στρατιώτες συνεχίζουν την επιχείρηση για την καταστροφή της Χαμάς, η Ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει περισσότερες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός από ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους της. Οι εκκλήσεις έρχονται μετά την κατά λάθος δολοφονία 3 Ισραηλινών ομήρων από τον Ισραηλινό στρατό. Ο πόλεμος ισοπαίδωσε μεγάλα τμήματα της Βόρειας Γάζας, σκότωσε χιλιάδες αμάχους και οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο νότιο τμήμα της πολιορκούμενης περιοχής. Ο παλαιστινιακός πληθυσμός επιβιώνει με ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια. Την Κυριακή δεκάδες περικύκλωσαν φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο. Ανάγκασαν τον οδηγό να σταματήσει και στη συνέχεια πήραν στα χέρια τους το φορτίο. Το Ισραήλ συμφώνησε να ανοίξει ένα από τα δικά του συνοριακά περάσματα στη Γάζα, στο Κερέμ Σαλόμ, για να επιτρέψει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Μια ομάδα 4 ευρωβουλευτών προσθέτει τη φωνή της στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός μετά το ταξίδι του στο πέρασμα της Ράφα. Οι ευρωβουλευτές είναι από τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία. Υπάρχει μια σχεδόν γενική επιθυμία να επιτευχθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός προς όφελος του άμαχου πληθυσμού της Γάζας από τη μία πλευρά, αλλά και να βρεθεί μια λύση για τους ομήρους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστεν, βρίσκεται σε πολυήμερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται να πιέσει το Ισραήλ να αναλάβει δράση για την προστασία των αμάχων.